μαζεύω. Ό,τι είχα να δώσω, το έδωσα. Θέλω να περάσω καλά. Εγώ δεν ήρθα σε αυτή τη ζωή να μαζεύω δόσεις για τους γερμαναράδες. Σήκω! Σήκω, 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 σήκω. Πού να πάμε? Σήκω, πάμε στην ταβέρνα. Στην ταβέρνα? Ναι, ναι. Δεν θέλω να βγω έξω. Να πιω, θέλω να γλεντήσω. Εγώ θα μαζεύω τα λεφτά που έφαγε ο Τσοχατζόπουλος με όλο αυτό το αλυταριό που μου κουνάει και το δάχτυλο. Θα γίνει στο μυαλό μέσα αυτό το τσακ! Τσακ! Τι να το κάνουν έργα? Τίποτα καλά, τίποτα. Δεν κάνουν έργα. Ποια έργα? Ποια έργα? Και πού λεφτά για έργα? Εδώ αγοράζουμε γάζες και χαζαπλάς από τα περίπτερα για τα νοσοκομεία. Έργα θα κάνουν. Από κάτω. Τι από κάτω? Από κάτω. Έχει τρελαθεί. Έχει κατέβει κάτω στο υπόγειο γιατί πιστεύω ότι υπάρχει πετρέλαιο. Το Λέβητα κάτω. Ποιο Λέβητα καλέ, το Λέβητα τον βγάλαμε. Το πήγαμε στο μουσείο, άνοιξε μουσείο Λέβητα. Ο Λέβητας δεν είχε σταγόνα. Σε όλες τις πολυκατοικίες εδώ γύρω σκάβουν. Για ποιο λόγο? Βγήκε μία φήμη ρε παιδί μου ότι από Αχαρνών και κάτω υπάρχει πετρέλαιο από κάτω. Πω, φαντάζομαι να βγούμε πετρέλαιο στην Αχαρνών. Ναι, και να βρούμε... Θα μας κοιτάνε τα κολονάκια και θα μας προσκυνάνε. Καλέ, τζάμπα τα ακούς τη τηλεόραση. Και να το βρούμε, το έχουν υπογράψει. Όλα. Όλος ο ορυκτός μας πρώτος ανοίγει στους ξένους. Της πολυκατοικίας μας. Ωχ, Παναγία μου. Πώς γίνεται αυτό? Όλα, παιδί μου, όλα θα τα δώσουν όλα. Θα τα πάρουν όλα. Αν δεν τους σταματήσουμε, τίποτε δεν θα μείνει. Και αυτοί κυβερνούν. Καλή, αυτοί κυβερνούν. Καλή, ποια χώρα κυβερνάτε? Θα μας τρελάνετε. Αυτοί που έχετε πουλήσει ολόκληρη. Ρε παιδί μου. Ρε παιδί μου. Ένα τσακ θέλω. Ήρθε ο ιδιοκτήτης. Τι κάθεστε ακόμα μέσα στη Βουλή εσείς? Φεύγατε, ευγάτε! Αυγά να φάτε! Δεν μπορώ τώρα. Τι έπαθες? Δεν μπορώ, κουράστηκα τώρα. Τι είσαι? Δεν μπορώ, δεν είμαι καλά τώρα. Τι έπαθες? Άρχισε να δουλεύει το χάπι τώρα. Δόξα σε, δώστε, κοιμηθούμε απόψε. Ωχ, Χριστέ μου. Και να πηγαίνει το βλαμένο να διδάσκει έξω για την κρίση. Γελάνε και τα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Γέλια! Χα-χα-χα στο Χάρβαρντ. Θα δει και τον Δαλάη Λάμα. Μη μου το λες τώρα που έχω πιει το χάπι και δεν μπορώ να αντιδράσω. Πάει και ο καημένος ο Δαλάη Λάμα. Θα τον ευρεάσει. Θα ευρεάσει και τον Δαλάη Λάμα, σου το λέω. Πάει να βρει, λέει, το νόημα της ζωής. Και να του το πει ο Δαλάη Λάμα, θα το καταλάβει. Αφού καλέ δεν του κόβει. Και να γίνουμε σαν την Ιταλία, μόνο και εσύ έτσι, κυβέρνητη. Γιατί? Τι έγινε στην Ιταλία? Δεν θέλουν να βλέπουν τα μούτρα τους. Κουράστηκαν. Αποφασίσαν να κάνουν κυβέρνηση δικιά τους. Είναι Ιταλοί και έχουν κυβέρνηση Γερμανίας. Είμαστε Έλληνες και έχουμε κυβέρνηση Γερμανίας. Ο Γκρίλο. Δεν τους πείραξε. Ο Μπερλουσκόνη πιστεύει ότι πηδάει ακόμα. Όχι, Παναγία. Θα φύγω, στο λέω. Πες μου ειλικρινά, αυτός απασχολεί. Έτσι δεν με απασχολεί. Ζηλεύεις, Τι να ζηλέψω, μωρέ. Κι εγώ αν είχα τα λεφτά του, εγώ με 50 ευρώ δοκιμάζω μία σε 6 μήνες. Θα αποτύχω, λογικό είναι. Από το άγχος. Αν είχα εγώ συνέχεια να σκάω σαν τον Μπερλουσκόνη, πνέα ένα μοντέλο, ναι, το ένα, ναι, πίσω, ναι, από το άλλο, κάποια, ναι, στιγμή, ναι, θα το πετύχαινα. Δεν το συζητώ, καλέ. Τα μοντέλα δεν έχουν άλλη δουλειά. Εσένα θα περιμένανε, πότε θα σου... Φέξα μου και γλίστρησα. Σου είπα, πάρτε 600 ευρώ και πήγαινε να δοκιμάσεις την τύχη σου. Το εννοείς, θα πάω. Πήγαινε, καλέ, πήγαινε. Θα κάτσω να δω τηλεόραση. Μη δεις, πάλι θα πάξεις, πάνω να τη δω. Τρελή είμαι, θα πάω να δω, θα δω δοκιμαντέρ.